Εκείνη την Παρασκευή, οι δρόμοι στη μικρή την νησιακή πόλη Σίντι Μπουζίντ των 70.000 κατοίκων είχαν τη συνηθισμένη πολύβουη κίνηση ύστερα από την καθιερωμένη προσευχή στα τζαμιά. Τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν. Ο Μοχάμεντ Μπουαζίζη, ένας πλανόδιος μανάβης 26 ετών, που στήριζε οικονομικά την οχταμελή οικογένειά του, πουλούσε εκείνη την ώρα φρούτα και λαχανικά με το καροτσάκι του, όταν τον πλησίασαν υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας. Ο κόσμος είπε πως λογομάχησαν. Είπαν πως του έκοψαν πρόστιμο 7 ολόκληρα δολάρια της εισπράξης μιας μέρας και του κατέσχεσαν τη ζυγαριά και την πραμάτια του. Και είπαν επίσης πως η γυναίκα υπάλληλος της δημοτικής αστυνομίας πάνω στον καυγά του χαστούκησε στο πρόσωπο και του προσέβαλε τον πεθαμένο πατέρα του. Αγανακτισμένος ο Μπουαζίζη πήγε να διαμαρτυρηθεί στις αρχές. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να ακούσει τον Μπουαζίζη. Απελπισμένος από την αδικία χρόνων ενός κράτους που βασιζόταν στη διαφθορά και την καταστολή, πήρε την απόφασή του. Για να τον ακούσουν επιτέλους, στάθηκε στη μέση του δρόμου απέναντι από το κυβερνείο, λούστηκε με νεύτη και αυτοπυρπολήθηκε. Αυτή η πράξη πυροδότησε μια επανάσταση. Μια επανάσταση που γκρέμισε το διεφθαρμένο καθεστώς του Μπεν Αλί στην Τινησία, μεταδόθηκε αστραπιαία σε άλλες αραβικές χώρες και επηρέασε την Ευρώπη. Η αυτοπυρπόληση του Μπουαζίζη στην επαρχιακή πόλη του Σίτι Μπουζίντ άλλαξε το ρου της ιστορίας. Ήταν σαν να πήρε φωτιά όλη η πόλη. Εξοργισμένοι κάτοικοι του Σίτι Μπουζίντ άρχισαν να συγκεντρώνονται εκεί όπου ο Μπουαζίζη έπεσε φλεγόμενος. Στην αρχή μερικές δεκάδες, μετά σχεδόν όλος ο πληθυσμός της πόλης. Je crois qu'il représente l'échantillon de tout jeune Tunisien. Un jeune Tunisien qui a cet âge, qui pourrait travailler mieux et qui se trouve derrière une charrette pour vendre du n'importe quoi. Hein. Et en plus, même dans ce boulot-là,
il va trouver des gens qui vont l'empêcher de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort devient meilleure qu'une vie pareille. C'était une révolution où les jeunes ont créé des slogans, pas pour manger, c'était pour vivre dans la dignité. C'est tout. Travailler aussi, c'est la dignité. Les jeunes diplômés en chômage, 10 ans en chômage. 10 ans. Moi, je connais une fille 10 ans en chômage et qui n'a pas de source, qui n'a pas de, enfin, elle n'a rien. Η τραγική πράξη του Μπουαζίζη έδρασε σαν πυροκροτητής μιας γιγαντιαίας βόμβας που περίμενε από καιρό τη στιγμή να εκραγεί. ومعناها ومفتخرة وتونس كاملة معناها فرحانة وافتخرت به اللي هو اللي معناها قامت الثورة وهو معناها شرارة وانطلقت وهو رفع الراي وفتح برشا أبواب محمد ماهوش عطى روحه هكاك محمد عطاه بنفسه من أجل الظلم والاستبداد محمد الظلم وتقهر ربي سبحانه ما خلاش به محمد مات من أجل الظلم وربي بين حقائق المظلوم هذا أكل تيم ذاكري ونضحى بنفسه Την ίδια στιγμή, στην Τίνιδα, ο δημοσιογράφος Ζουχαΐρ Μακλούφ, παλιός γνώριμος των αρχών για την αντικαθεστωτική του δράση, ήταν ο πρώτος που μάθαινε τα νέα. اتصلوا بي يوم احتراقه بعد نصف ساعة اتصل بي خاله وقال أن محمد قد احترق بسبب ظلم العونة أو الموظفة. فبمجرد هذا الإعلام كان النظام باعتباره دائما يسترق السمع على مستوى الهواتف النقالة فكانت له هذه المعلومة فمباشرة أتى أعوان إلى منزلي واقتحموا علي منزلي وأمروني بأن لا أنتقل إلى سيدي بوزيد وأمروني إلى أن أسلمهم الكاميرا التي كانت بيده ولكني رفضت لذلك قاموا بتعنيفي أنا وزوجتي وابنتي اضطرني إلى كسر في مستوى أنفي وارتضاض كبير في مستوى رجلي وارتضاض كبير في مستوى Ο Ζουχαΐρ Μακλούφ μπορεί να μην κατάφερε να πάει στο Σίδι Μπουζίντ, αλλά ενεργοποίησε τις επαφές του, δίνοντας την είδηση στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. قال شهود عيان إن عشرات المواطنين من مدينة سيدي بوزيد بالجنوب التونسي تجمعوا أمام مقر محافظة المدينة للتعبير عن غضبهم إثر إقدام شاب في 26 من عمره على حرق نفسه أمام مقر المحافظة. Το καθεστώς του Μπεν Αλί στέλνει εκατοντάδες αστυνομικούς στο Σίδι Μπουζίντ για να καταπνίξει την εξέγερση των κατοίκων. معناها شاركنا بالحجر معناها بالحاك بالعجل نجيبه والحاك معناها يضرب فينا بالغاز معناها نعبد الشباب الكل شارك مش الشباب الكل. يطيشوا علينا فك البومبا غاز فهمت ولا ويقتلوا فينا تصور يقتلوا فينا كرتوش حي فهمت ولا جابونا تعزيزات نتاع بواب ناس ما نشوفهمش خلاص فهمت ولا 8000 عون يدخلوا علينا الديار مداهمات فهمت يوميا يضربوا فينا ويركلوا فينا فهمت ولا فهمت ما نتصورش كنا في العراق كنا في الفلوجة ولا في افغانستان راهي Το Σίδι Μπουζίντ έχει περικυκλωθεί. Κανείς δεν μπορεί να μπει ούτε να βγει από την πόλη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τινησίας που ελέγχονται από το καθεστώς αποσιωπούν τα πάντα. Οι κάτοικοι ξέρουν πως αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Προηγούμενες εξεγέρσεις είχαν χαθεί στο σκοτάδι της ανυπαρξίας. Όπως συνέβη το 2008 στην πόλη Ρεντέγεφ.
Οι κάτοικοι της περιοχής συγκρούονταν με την αστυνομία επί 6 μήνες, όμως λίγοι ήταν εκείνοι που γνώριζαν τι συνέβαινε. Και άλλη μια φορά, η ανεργία ήταν η αιτία της εξέγερσης.